Με λένε Αλεξάνδρα Γιαλούρη. Ναι. Και σήμερα είμαστε στον κήπο γιατί θα κάνουμε ποδηλασία. Ναι. Θα κάνουμε τα ποδήλατα. Από ποιο σχολείο είσαστε? Είμαστε από το 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ναι. Και είμαστε Δέλτα 1, τάξη. Είναι και το Δέλτα 2 εδώ. Είναι και το Δέλτα 2 εδώ. Και όλα τα αγόρια από εκεί. Είναι στο μάθημα της γυμναστικής σας? Ναι, τη δασκάλα μας τη λένε κυρία Δέσποινα. Μάλιστα, γιατί κάνεις ποδήλατο? Δύσκολη ερώτηση. Σας αρέσει να κάνετε ποδήλατο? Ναι. Πολύ ωραία. Και τι φοράτε όταν κάνετε ποδήλατο? Κράνος. Όπως εδώ. Ναι, είναι σύντας φοράτε όμως κράνος. Ναι. Τα έχουμε ξεχάσει, ναι. Ωραία. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Είμαι η Θεοδόρα Μενδάλα, από Τετάρτη Δημοτικού και ήρθαμε εδώ πέρα στο γήπο για να κάνουμε μια ποδηλασία. Εγώ προσωπικά κάνω από πάρα πολλά χρόνια ποδήλατο. Κάνω από 3 χρονών ποδήλατο. Και οικογενειακώς αγαπάμε το ποδήλατο. Πιο πολύ πηγαίνουμε με την οικογένειά μου. Πού πηγαίνετε όμως, γιατί οι δρόμοι εδώ είναι πολύ κίνδυνοι? Πολλές φορές στην καραντίνα μέσα του κορονοϊού κάναμε εδώ πέρα, εγώ και η οικογένειά μου. Αλλά μερικές φορές πηγαίναμε και στη Φάρκαινα. Δεν μου λες, πάτε στο πάρκο αγωγής μέσα που υπάρχει? Και υπάρχει, κάναμε και εκεί, κάναμε και εδώ πέρα, παντού. Πού είναι πιο ωραία, εδώ ή στο πάρκο? Στο πάρκο. Σας μιλάνε και για τα σήματα, για το τι πρέπει να προσέχετε όταν οδηγείτε? Όταν τελειώσουμε θα κάνουμε και εμείς άλλο ένα γύρο τα κορίτσια και μετά θα πάμε στο πάρκο για να μας τα μάθει η κυρία μας. Ποιος ξέρει πιο καλά από δηλαδή, εσείς ή τα αγόρια? Εμείς. Σίγουρα. Και είστε και πιο έξυπνοι σίγουρα. Είμαστε εδώ στον κήπο, κάνουμε ποδηλασία, σε λίγο θα κάνουμε αγώνες, θα μάθουμε τα σήματα και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Γιατί κάνετε ξεχωριστά αγόρια κορίτσια? Γιατί είμαστε πάρα πολύ. Α, και έτσι ξεχωριστά. Ναι. Τι ξέρουν πιο καλά από εσείς, εσείς τα κορίτσια? Δεν ξέρω, δεν τα έχω δει. Σε τι. Α, με. Στα πάντα. Στα πόδια. Στα πόδια. Σήμερα έχουμε τις πιο όμορφες εικόνες που μπορεί κανείς να απολαύσει σε ένα πρωινό Παρασκευής. Έχουμε εδώ τα παιδιά μας, το σήμερα, το αύριο και το μέλλον. Στα πλαίσια βέβαια της κυκλοφοριακής αγωγής, οι δάσκαλοι μοιάζονται και προσπαθούν να διδάξουν τα παιδιά από πολύ μικρά πώς πρέπει να κυκλοφορούν και βέβαια βλέπουμε το ποδήλατο, έτσι, στα πλαίσια της αστικής κινητικότητας, αυτό το οποίο διαφημίζουμε το τελευταίο διάστημα, ότι πρέπει να ξαναεπιστρέψουμε στην ήπια κυκλοφοριακή αγωγή για να αρχίσουμε τελικά να γυρνάμε στις ρίζες αυτές που ξεχάσαμε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια βέβαια στους δασκάλους, στην τροχέα η οποία νοιάζεται και βέβαια ο Δήμος είναι αρρωγός και συμπαραστάτης σε αυτές τις όμορφες προσπάθειες.